Διαβάστε στο Πατριωτικό Μακελιό της Τετάρτης μια έρευνα για το μείζον πρόβλημα της Ελλάδος, το δημογραφικό. Πώς θα αντιμετωπιστεί η εξαφάνιση του ελληνικού πληθυσμού. Πώς θα καταπολεμηθεί η κοινωνία ηλικιωμένων και συνταξιούχων όταν η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους πολίτες και σκοτώνει τις γεννήσεις. Ποιος υπουργός του Μητσοτάκη απέκτησε πολυτελή κατοικία στο κέντρο της Αθήνας έναντι 1.200.000 και το κρύβει και δεν το δικαιολογεί. Απαντάει γι' αυτό ο πάντα λαλίστατος κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Δήλωση οργής του Υπουργού Μετανάστευσης Παναγιωτόπουλου που εξομοιώνει τους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας με κατατρεγμένους εισβολείς από την Ανατολία του Ισλάμ. Μπάχαλο η δημόσια παιδεία. Η κατρακύλα συνεχίζεται. Σχολικές ποδιές τους πείραξαν την ώρα που τα πανεπιστήμια θυμίζουν αχούρια και οι φοιτητικές εστίες μεξικών αρκοβαρώνων. Ένα απέραντο μπουζουξί δικό το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το Υπουργείο Πολιτισμού δίνει άδειες και οι τραγουδιάρες και τραγουδιάριδες το μετέτρεψαν σε σκυλάδικο. Στο Μακελιό της Τετάρτης, γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.